Ανοίγουμε τώρα τις πολιτικές μας συζητήσεις. Καλησπέριζω για αρχή τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Καλησπέρα σας, κύριε Μπογδάνε. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ για την αποδοχή της. Να ξεκινήσουμε λίγο με αυτή την πολυφωνία Βαβέλ, θα τη λέγαμε δημοσιογραφικά, αναφορικά με το θέμα των απολύσεων. Χθες είχαμε την κυρία Μιχαηλίδου, πήρε πίσω αυτό το οποίο είπε. Σήμερα είχαμε όμως τον κύριο Βορύδη να λέει ότι η διαδικασία για όσους δεν πληρούν τα καθήκοντά τους, δεν εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους στο δημόσιο, είναι το πειθαρχικό. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει πει ότι η άποψή του είναι περί απολύσεων. Τελικώς, μήπως εκεί που υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά? Εάν εννοείται για το ποια είναι η άποψή μου σε σχέση με τις απολύσεις, θα έλεγα ότι είναι πιο κοντά στην προωθημένη άποψη, ότι εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούν να συναισθανθούν την ευθύνη τους και βρίσκονται σε κρίσιμες θέσεις που αφορούν όχι μόνο στην ευπηία αλλά και στη διατήρηση της ίδιας της ζωής κάποιων ανθρώπων, ενδεχομένως δεν θα έπρεπε να είναι κομμάτια του συστήματος στο οποίο βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρη όμως ήταν και η κυβέρνηση. Δεν αφορά σε απολύσεις αυτό το οποίο εισήχθη ως μέτρο τις τελευταίες ημέρες, όμως κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει που πρόκειται να πάει όλη αυτή η κατάσταση. Παρακολουθώ, όπως συνηθίζω να το κάνω, το δελτίο σας από την αρχή. Ο κύριος Τζανάκης περιέγραψε, όχι με μελανά, έδωσε τρία σενάρια ο άνθρωπος, αλλά περιέγραψε με πολύ ανησυχητικά χρώματα την κατάσταση ως πραγματικά έχει, και ευχαριστώ που δίνεται χωρίς ίχνος λαϊκισμού την εικόνα της κατάστασης ως πραγματικά έχει. Εάν λοιπόν βρεθούμε απέναντι στα επίχειρα και τα αποτελέσματα της ανευθυνότητας ή του φόβου πολλών συμπολιτών μας, τότε είμαστε και εμείς αναγκασμένοι να κλιμακώνουμε την ένταση και την αυστηρότητα των μέτρων. Και ξαναλέω, εκείνοι οι οποίοι έχουν στα χέρια τους τις ζωές των αγαπημένων μας δεν μπορούν να είναι μέρη ενός συστήματος που τους προστατεύει. Αυτή είναι και η δική μου άποψη και είναι ξεκάθαρη.